Ποια είναι τα κυριότερα θέματα που θα απασχολήσουν φέτος το συνέδριο κλινικής καρδιολογίας? Αυτό το συνέδριο της κλινικής καρδιολογίας που γίνεται για 300ο έτος είναι το αρχαιότερο καρδιολογικό συνέδριο και γίνεται 17 και 18 Απριλίου στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει από το 1985 από τον καθηγητή κύριο Τούτουζα, Παύλο Τούτουζα. Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν φέτος είναι όσον αφορά την προληπτική καρδιολογία, που εκεί θα δούμε ότι δεν είναι πάντα το καλύτερο να πέφτουν πολύ χαμηλά οι τιμές και του σαχάρου αλλά και της αρτηριακής πίεσης. Οι χοληστερόλοι θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν από τις κατευθύνσεις οδηγίες των μεγάλων οργανισμών. Άρα δηλαδή δεν είναι πάντα καλό το να πέφτει όλες αυτές τις τιμές πάρα πολύ χαμηλά. Όπως επίσης και η έντονη άσκηση δεν είναι κάτι καλό. Η μετρίου βαθμού άσκηση είναι εκείνο το οποίο είναι ιδανικό. Επίσης, εξελίξει όσον αφορά την επεμβατική καρδιολογία, που θα δούμε τα καινούργια στένες που μπαίνουν αυτή τη στιγμή, τα βιοπορροφήσιμο στένες, τα οποία είναι σαν να μην βάζουμε καθόλου στένες μετά από κάποιο διάστημα. Οι καινούργιες βαλβίδες που μπορούν να μπουν από το πόδι στην αορτική βαλβίδα, αλλά και δοκιμάζουν και άλλες βαλβίδες αυτή τη στιγμή, ενδεχόμενα και μητροειδής στο μέλλον να μπαίνει από το πόδι. Η εξελίξη στη φαρμακολογία, που είναι τα καινούργια αντιπυκτικά φάρμακα για την κολπική μαρμαργή. Τα καινούργια υπολιπιδεμικά φάρμακα, που είναι μονοκλονικά αντισώματα που μια ένεση μόνο κάνουμε εδώ στην κοιλιά και αυτό μπορεί να κρατήσει ένα μήνα και δεν χρειάζεται να πάρουμε τα φάρμακα για τη χοληστερίνη μας. Καινούργια φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια, που είναι ένα συνδυασμό διαφόρων άλλων φαρμάκων. Και επίσης θα μας απασχολήσουν εξελίξεις που έχουμε όσον αφορά την ηλεκτροφυσιολογία με τους βηματοδότες που δεν χρειάζονται καλώδια να μπαίνουν. Αυτοί οι καινούργιοι βηματοδότες χωρίς καλώδια και δεν χρειάζονται επίσης και αλλαγή της μπαταρίας. Αυτά είναι τα καινούργια θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε στο συνέδριο.